Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 11 Μαρτίου το επετειακό 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Φέτος προβλήθηκαν 228 ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο, ενώ από την διοργάνωση δεν έλειψαν τα αφιερώματα, οι σημαντικοί καλεσμένοι και οι παράλληλες εκδηλώσεις. Ο Σίμον Λέρεν Βίλμοντ κέρδισε τον Χρυσό Αλέξανδρο, το κορυφαίο βραβείο του φεστιβάλ για την ταινία του Το Μακρινό Γάβγισμα των Σκύλων. Το φιλμ αποτυπώνει με σκληρότητα και ποιήση όμως την καθημερινότητα ενός δεκάχρονου ορφανού αγοριού. Μεγαλώνει σε ένα χωριό στην εμπόλεμη ζώνη Ουκρανίας και Ρωσίας, παίζοντας με τα όπλα, κάτω από τον ήχο των διαδοχικών εκρήξεων. Το ειδικό βραβείο της Επιτροπής απονεμήθηκε 6.5 στα ντοκιμαντέρ Μπαρονέζα σε σκηνοθεσία της Ζουλιάν Αντούνες και Μετεωρίτες σε σκηνοθεσία του Τούρκου Γκιουρτζάν Κελτέκ. Ποιοι είναι όμως οι στόχοι του φεστιβάλ τώρα που μπαίνει στην τρίτη του δεκαετία? Με αφορμή τα 20 χρόνια του φεστιβάλ, θέλουμε να δείξουμε ότι το ντοκιμαντέρ είναι ένα τρομερά συναρπαστικό είδος, πολλές φορές πιο συναρπαστικό από όσο είναι οι ταινίες με υπόθεση και ηθοποιούς. Και έτσι στο μέλλον θέλουμε να φέρνουμε στη Θεσσαλονίκη ντοκιμαντέρ δράματα, ντοκιμαντέρ κωμωδίες, ντοκιμαντέρ περιπέτειες, ντοκιμαντέρ θρίλερ, ντοκιμαντέρ κινούμενα σχέδια, ντοκιμαντέρ που δείχνουν τις πολλές και διαφορετικές όψεις του κόσμου μας. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές του φεστιβάλ ήταν η γνωριμία με το κινηματογραφικό σύμπαν των Βερενά Παραβέλ και Λουσιέν Καστέν Τέιλορ. Είναι δύο ανθρωπολόγοι, κινηματογραφιστές, που συνεργάζονται στο εργαστήριο αισθητηριακής εθνογραφίας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Στις ταινίες τους, οι άνθρωποι υποχωρούν από τον συνήθι πρωταγωνιστικό τους ρόλο και αυτό που κυριαρχεί είναι το φυσικό και μηχανικό περιβάλλον. Οι παραγωγές μας είναι λιγότερο ανθρωποκεντρικές από την πλειοψηφία των ντοκιμαντέρ και των ταινιών μυθοπλασίας. Αλλά δεν θα έλεγα ότι οι άνθρωποι είναι ασήμαντοι. Είναι πολύ σημαντικοί, αλλά έρχονται σε μια ισορροπία με τα υπόλοιπα στοιχεία του σύμπαντος. Είμαστε ένα απόσπαστο κομμάτι του κόσμου και του περιβάλλοντος. Νομίζω ότι εμείς οι άνθρωποι το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό έχουμε καταστρέψει το περιβάλλον σήμερα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι είμαστε το μόνο ζώο που ξεχνάει ότι είμαστε και εμείς ζώα. Νομίζουμε ότι είμαστε μοναδικοί. Πιστεύουμε ότι είμαστε ξεχωριστοί. Ότι δεν έχουμε καμιά σχέση με το περιβάλλον, με τα άλλα είδη ή με τον άψυχο κόσμο. Η ελπίδα μας είναι λοιπόν να συνδέσουμε ξανά την ανθρωπότητα με τα άλλα ζώα, με τα φυτά και τη γη. Η αγορά του φεστιβάλ είναι ίσως το πιο δυναμικό τμήμα της διοργάνωσης. Φέτος φιλοξένησε 499 ντοκιμαντέρ. Περισσότεροι από 150 επαγγελματίες του χώρου ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για να συζητήσουν για αγορές και πωλήσεις ντοκιμαντέρ, αλλά και μελλοντικά project. Φέτος το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Είχαμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή επαγγελματιών από κάθε άλλη χρονιά. Και κάποιες νέες συνεργασίες βοήθησαν ώστε όλο αυτό το κλίμα να βγει πάρα πολύ θετικά, να γίνουν πολύ χρήσιμα πράγματα. Τα οποία ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε τις ταινίες και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλα φεστιβάλ. Το νέο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ αποτελείται από ντοκιμαντέρ εικονικής πραγματικότητας. 7 πήραν μέρος φέτος. Η κινηματογραφική εμπειρία είναι πραγματικά συναρπαστική. Η εμπειρία είναι μοναδική. Πρώτη φορά είδα σήμερα και ακόμα τα σκέφτομαι για να καταλάβω λίγο που βρίσκομαι και που πατάω. Το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ έγινε κιόλας 20 ετών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η πόλη αγκάλιασε τη διοργάνωση από την πρώτη στιγμή, μετατρέποντάς την από ένα μικρό περιφερειακό φεστιβάλ σε ένα σημαντικό ευρωπαϊκό ραντεβού για το ντοκιμαντέρ. Και οι μελλοντικές προοπτικές είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικές. Γιώργος Μητρόπουλος από τη Θεσσαλονίκη για το Euronews.